έχει κάνει το ωραιότερο γλυκό εδώ, σεφ. Καλοκαιρινό, summer. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και γιαούρτι. Ναι, έχει γιαούρτι. Πρόσεξε, αυτό είναι ένα παλιό γλυκό. Γιατί πάντα όλα τα σπίτια είχαν ένα ζελέ. Είχαν ένα τάπερ, ένα ταψί. Σου λέω, ένα πλαστικό, και τώρα. Μια φόρμα με ζελέ. Το τρώγαμε πολύ. Το έφτιαχνε η μάνα σου το απόγευμα, μέχρι το επόμενο πρωί είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε. Με φρούτα, χωρίς φρούτα, βάζανε φρούτα μέσα κτλ. Μετά το ζελέ εξελίχθηκε σε γιαούρτι. Δηλαδή κάτω βάση γιαούρτι και ζελέ. Εμείς το έχουμε κάνει λίγο πιο σύγχρονο, γιατί έχουμε κάνει μια ωραία βάση με γιαούρτι, τυρί, κρέμα, ζαχαρούχο. Και μετά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο ζελέ κεράσι, γιατί τα κεράσια τώρα είναι στα καλύτερά τους και έχει πέσει αρκετά η τιμή. Είχαν ξεκινήσει τα κεράσια, πάντα ξεκινάνε ακριβά και αυτή την εποχή πέφτουνε. Οπότε έχουμε κάνει ένα σπιτικό ζελέ. Καλή, είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε κάνει ένα σπιτικό ζελέ, ο οποίος είναι πάρα πολύ εύκολος και πάρα πολύ φτηνός. Αντί για ζάχαρη έχουμε βάλει μέλι. Ξεκινάμε πρώτα με το ζελέ. Αν δεν έβαλες έτοιμο ζελέ. Τι εννοείς? Τα φακελάκια. Τι είπες, Τέλειο? Δεν ήξερα ότι μπορείς να το κάνεις και μόνος σου. Τι νομίζεις, ρε αγάπη, το φακελάκι πώς φτιάχνεται? Έλα μου, ντε. Από τη ζελατίνη. Α, ναι. Ναι. Για να το δούμε. Θα προλάβω, Στέλιο μου. Θα προλάβω, αγάπη μου. Γιατί εδώ ακούω σημεία και τέρατα, αγάπη μου. Λοιπόν, άκου. Η ιστορία ποια είναι? Η ζελατίνη, λοιπόν, είναι φυτική. Είναι αυτά τα φακελάκια εδώ πέρα, τα πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Αυτά βγαίνουν σε μια συσκευασία στη Λιανική 20 γραμμαρίων. Οπότε εγώ έχω κάνει τη συνταγή να είναι 20 γραμμάρια. Άρα παίρνεις μια συσκευασία φυτική ζελατίνη 20 γραμμαρίων, τη βάζεις μέσα σε νερό. Τα υγρά σου είναι ένα κιλό, δηλαδή 600 γραμμάρια νερό και μετά ο χυμός του φρούτου, εντάξει, μαζί με τη ζάχαρη που έχω βάλει μέλι, άλλα 400, άρα ένα κιλό, 20 γραμμάρια, ένα κιλό. Άρα τώρα, είναι από 5 το κάθε φύλλο, όλη η συσκευασία είναι 20 γραμμάρια ζελατίνη. Ακριβώς. 600 νερό. 600 νερό, 300 ο χυμός φρούτου, 100 η ζάχαρη, το μέλι. Εγώ, εμένα μου αρέσει το μέλι, οπότε βάζω μέλι. Πολύ ωραία. Τα βάζεις όλα μέσα σε μία κατσαρόλα, εντάξει. Παιδιά, τι κάνουμε σπιτικό ζελέ, τι ωραίο. Αυτό, και, όχι, δεν κατάλαβες, δεν είναι τίποτε, είναι αστείο. Βάζεις λίγο ξύσμα από lime ή λεμόνι, ό,τι θέλετε. Όλα κρύα ή περιμένεις το νερό να βράσει? Όλα να κρύα, όλα κρύα, αγάπη, όλα κρύα. Ανακατεύεις λίγο, αν θέλεις μπορείς να βάλεις και φρούτο μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ εδώ δεν έβαλα γιατί μου αρέσει η όψη του να μην βάλω. Και αυτό είναι ο ζελές. Τώρα μπορείς να βάλεις ό,τι φρούτο θες. Πάρα πολλές φορές τη ζελατίνη τη μουλιάζουν σε κρύο νερό. Εντάξει, εμείς εδώ δεν θα τη μουλιάσουμε, θα αφήσουμε τη ζελατίνη να λιώσει σιγά σιγά όσο βράζει ο ζελές μας. Μάλιστα. Αυτό μετά, αφού βράσει, θα το αφήσεις έξω να κρυώσει, να κατεβάσει θερμοκρασία, θα τους βάλεις στη φόρμα σου και στο ψυγείο μέσα για 2 ώρες. Ωραία. Άρα όταν κρυώσει, το βάζεις στη φόρμα. Ακριβώς. Πόση ώρα θα χρειαστεί να βράσει? Θα βράσει ένα 15 λεπτό. Ένα 15 λεπτό. Μέχρι να διαλυθεί η ζελατίνη τελείως. Όση ώρα λοιπόν βράζει αυτό, το έχουμε βάλει σε χαμηλή θερμοκρασία, εντάξει. Στο 5 το έχει. Στο 5. Όση ώρα βράζει αυτό, πάμε να κάνουμε την κρέμα την κάτω. Έχουμε σπάσει το μπισκοτάκι. Στην κρέμα την κάτω, λοιπόν, θα βάλουμε γιαούρτι. Ωραία. Τυρί κρέμα. Αν θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε τυρί κρέμα. Αλλά το τυρί κρέμα το κάνει πιο γευστικό και δένει τη βάση μας. Ζαχαρούχο γάλα. Τι λες? Που αγαπώ. Ωραίος συνδυασμός. Γιαούρτι, τυρί κρέμα, ζαχαρούχο γάλα. Λίγο χυμό από λεμόνι lime. Και αυτή είναι η βάση. Την ανακατεύεις και είναι έτοιμη. Και κάνεις το πιο δροσιστικό. Ανακάτεψε εσύ. Να ανακατέψω εγώ εδώ. Κάνεις το πιο δροσιστικό, απαλό, ελαφρύ γλυκό που υπάρχει για καλοκαίρι. Ούτε μίξερ θέλει αυτό. Όχι, παιδάκι μου, τίποτε. Τώρα, αν θέλεις να κόψεις θερμίδες, βγάζεις το ζαχαρούχο. Βάζεις μόνο γιαούρτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιαούρτι με λίγο τυρί κρέμα. Έχω κάνει και γιαούρτι με κότατζ για να κόψω. Έχω κάνει ένα γλυκό με γιαούρτι και τυρί κότατζ για να κόψω τις θερμίδες κι άλλο. Και σε... Πάντως είναι πολύ νόστιμο. Και σε ζελέδες παίζεις μπάλα ό,τι θες. Δηλαδή καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο, βερίκοκο, ό,τι γουστάρεις. Και βερίκοκο, ωραίο. Αλλά εντάξει, το κεράσι και η φράουλα νομίζω είναι τα πιο κλασικά. Εντάξει, τώρα το κεράσι, σου λέω, επειδή είναι εποχή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις ότι όσο αρχίζει και ζεσταίνεται το νερό, αρχίζει και λιώνει η ζελατίνη. Όταν λιώσει τελείως η ζελατίνη, ξέρεις ότι το ζελέ είναι έτοιμο.
Και γίνεται έτσι, το βλέπεις. Γίνεται. Άρα, όταν πας να στήσεις το γλυκό, βάζεις τα μπισκότα σαν βάση. Βάζεις τα μπισκότα σαν βάση. Να πάρω ένα ποτηράκι να το κάνω. Ναι, ναι. Ωραία. Απλά δεν θα είναι έτοιμο το ζελέ να βάλουμε. Ωραία. Προσθέτεις ένα κουτάλι. Κάνε άκρη. Κάνε άκρη. Να σου δώσω ένα κουτάλι. Να το κάνεις σωστά. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Το ζελέ θα μπει σαν νερό μέσα. Απλώς θα έχει κρυώσει. Θα είναι νερό. Το ζελέ όταν κρυώσει εδώ θα το βάλεις από πάνω και θα το βάλεις όλο μαζί μέσα στο ψυγείο. Ναι, όταν θα μπει είναι σαν να βάζω νερό όμως, δεν θα πάει γύρω-γύρω. Όχι, δεν θα πάει. Πώς θα σταθεί πάνω. Θα σταθεί, γιατί είναι κρύο και είναι συμπαγές. Και με το που πέσει στο κρύο αρχίζει και παγώνει αμέσως. Η εναλλακτική είναι να το βάλεις στο ψυγείο και να το κόψεις, κοίτα, σαν χαβιάρι. Έτσι. Ναι. Και να μπουν κομματάκια ακριβώς, όπως είναι και εδώ. Να μπουν κομματάκια έτσι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν, αφού το πιέσεις, το χτυπήσεις, το πιέσεις κάτω, όταν κρυώσει το ζελέ. Εντάξει, αυτό τώρα έχει κλειστεί όταν κρυώσει το ζελέ, μπαίνει από πάνω και γίνεται ένα γλυκό μπουρλιά. Τελευταία ερώτηση από την κατσαρόλα, πρέπει να μπει σε άλλο σκεύος. Είναι καλό όταν το κρυώνεις να μπει σε άλλο σκεύος. Το οποίο είναι κρύο. Τι άρωμα φοράς? Τι φοράω? Δεν ξέρω, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Α, φόρεσα το κόκκινο το λαδάκι. Σοβαρά. Σου μύρισε καλοκαίρι. Κάναμε και καλοκαιρινό γλυκό. Θα έρθουν και οι διακοπές που θα πάει. Γεια σας και χαρά σας.